Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην ετήσια φωτογραφική μας έκθεση. Όπως και πέρσι τον Οκτώβριο και φέτος κάνουμε μια έκθεση με πολύ μεράκι και κέφι. Φέτος είμαστε περισσότερα άτομα, 20 άτομα. Πέρσι ήμασταν 18. Η ομάδα ανανεώνεται συνέχεια και του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότερη. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε να περάσει στον κόσμο είναι η συλλογικότητα και η παρέα. Αυτά τα δύο, γιατί η τέχνη, αν δεν συνοδεύεται από πράγματα που έχουν σχέση με το κοινωνικό συνόλο, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η προσπάθεια που γίνεται ομαδική. Θέλω να διορθώσω τον Γιώργο και να του πω ότι η συλλογικότητα και η ομαδικότητα δεν χρειάζεται μόνο σε τέτοιες εκφράσεις, αλλά ακόμη και στην πολιτική, που πολλές φορές κρινόμαστε ή κατακρινόμαστε. Αν δεν υπάρχει συλλογικότητα, αν δεν υπάρχει ομαδικότητα, αν δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να δέσει και να δουλέψει, δεν βγαίνει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η τέταρτη δράση που κάνουμε, από το 2010 δηλαδή που αρχίσαμε σαν φωτογραφική ομάδα Έφοδος, έτσι. Η έκθεση, όπως είδατε, είναι συλλογική, που συμμετέχουν 20 φίλοι, γιατί γινόμαστε φίλοι παρέα. Ήταν, όπως βλέπετε, θεματική. Υπήρχε μια μικρή ενότητα, η οποία μιλά για κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά όλοι μαζί. Η προσπάθεια είναι συλλογική, είναι η παρέα το βασικότερο, έτσι, και μέσα από όλο αυτό το δέσιμο βγαίνει αυτό που οποίο βλέπει και ο κόσμος. Έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και οι φορείς και ο Δήμος είναι δίπλα. Ναι. Έχουν αγκαλιάσει, μας βοηθάει ο Δήμος, δηλαδή σε ό,τι χρειαζόμαστε. Επίσης είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο, δηλαδή όποιος θέλει να έρθει στην ομάδα την Έφοδο, αφού υπάρχουν κάποιες γνώσεις φωτογραφικές, μπορεί να έρθει, είναι ανοιχτό δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λέμε από ανοιχτές πολιτιστικές δράσεις, είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, δηλαδή ούτε κλειστό. Είναι επαγγελματίας. Όχι, δεν χρειάζεται επαγγελματίας, να έχει κάποιες γνώσεις. Και οπότε έρχεται, παρακολουθεί και εκεί πέρα δηλαδή τα μαθήματά μας στην ουσία συνεχίζονται. Δηλαδή πάλι δείχνουμε φωτογράφους, συζητάμε, βλέπουμε τις δικές μας δουλειές και έτσι προχωράμε. Δηλαδή κάθε φορά και ένα βηματάκι περισσότερο και μαζευόμαστε μια φορά την εβδομάδα. Μέχρι τώρα μαζευόμαστε στα ΤΕΗ εκεί στο αρχιτεκτονική τοπίου στο υπόγειο. Πιστεύω σε λίγο καιρό ότι θα είναι έτοιμο το παλιό Δημαρχείο να στεγαστούμε, όπως μας έχει πει και ο κύριος Δήμαρχος από παλιότερα. Τα παιδιά τα περισσότερα, δηλαδή αυτό, όταν είπα ότι υπάρχουν κάποιες γνώσεις, δηλαδή τα περισσότερα παιδιά, το πρώτο βήμα είναι το τμήμα φωτογραφίας του κέντρου ενότητας. Δηλαδή εκεί πήραν οι βασικές γνώσεις και οι αρχές, μπαίνουν εκεί πέρα. Μετά μπορούν να έρχονται, ας πούμε, στο... πλαισιώνουν αυτή τη φωτογραφική ομάδα, η οποία είναι δηλαδή ένα σκαλοπατάκι λίγο παραπάνω. Καταλάβατε. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή της ομάδας Έφοδος. Εμείς από την πρώτη στιγμή και πριν γίνουμε Δημοτική Αρχή είχαμε την επαφή μαζί τους. Ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Και όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, με το τελείωμα σε ένα χρόνο του Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου, του Παλιού Δημαρχείου, θα έχουν και την στέγη τους, προκειμένου αυτή η εξαιρετική πρωτοβουλία να βρει και στέγη και να μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη καλύτερα. Θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα, χαρακτηριστικό δείγμα της συλλογικότητας, της ομαδικότητας. Και όπως είπε ο Δημήτρης, δεν είναι ένα κλαπ κλειστό, είναι μια ομάδα στην οποία μπορεί να μπει όποιος θέλει. Μια ομάδα ποιοτική, η οποία παράγει ποιοτική φωτογραφία και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν είναι απλά μια έκθεση φωτογραφίας ή μια ομάδα που φωτογραφίζει έτσι απλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικό και μοναδικό για την πόλη μας, για το Δήμο μας και από τα καλύτερα δείγματα που έχουμε δει
σε εκθέσεις φωτογραφιών. Το μήνυμα το οποίο περνάει η ομάδα Έφοδος είναι επίκαιρο για τις μέρες μας, ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε ένα στόχο για να το πετύχουμε. Η ομάδα Έφοδος τον έχει πετύχει, συγχαρητήρια στα παιδιά και στα 20 και κυρίως στο Δημήτρη το Μακρύδη και τον Γιώργο του Κατσαπίδη που είναι και οι οργανωτές αυτής της προσπάθειας.